αλλάξει το χρόνο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Και πραγματικά σήμερα είναι η μέρα σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Γεια σας. Καλημέρα. Και λέω πως είναι η μέρα σας και θα αλλάξω το κάμερα τώρα και θα πάω στην απέναντι. Γιατί είναι η μέρα που δίνουμε όλα τα πολλά και καλά και μεγάλα μας δώρα. Τι ταξίδι στη Βενετία για δύο. Εμείς έναν κληρώνουμε, αλλά εσείς θα πάρετε μαζί σας όποιον θέλετε. Τι τα 10 νεσεσέρ της Max Factor. Τι τα οι φοβερές μας το καλάθι με όλα τα Pillsbury. Την κάναμε την πίτα, παιδιά, της Πανακόπιτα με την, με την ζύμη. Ήτανε φανταστική. Να σου πω, άμα δεν έχεις χρόνο, γίνεται άνοιγε, ξεάνοιγε, άνοιγε, ξεάνοιγε. Πολύ ωραία ήτανε. Εμείς κάναμε και Λορέν με την ίδια ζύμη. Αλήθεια? Ναι, καταπληκτικό. Καταπληκτικό, μαγεία. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι η γυναίκα σου δεν έφαγε. Έφαγε ένα κομματάκι, δεν μπορούσε να μην φάει. Τι είμαι εγώ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι προσέχει τόσο πολύ να μην ξεφύγει με το βάρος της που τα γλυκά δεν τα κουμπάει. Όχι, έφαγε. Σου λέω ένα κομματάκι γιατί αισθάνομαι πειραματικό. Ναι, ένα κομματάκι τόσο που μου δείχνει εσύ θα το έφαγε. Εκείνη θα φάγε κανένα τέτοιο. Έφαγε ένα τέτοιο και όλο το υπόλοιπο εγώ τον κύριο. Α, τώρα τα λε σωστά. Τώρα τα λε σωστά. Δεν μου λες, Γρηγόρη, πόσα κιλά έχει πάρει, αλήθεια? Έχει πάρει 4-4,5. Και είναι τώρα 5 μηνών. Είναι 5 μηνών, το μωράκι είναι 600 γραμμάρια. Πολύ ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο στα θέματά μας. Είδα στα email μου ένα email από τη δισκογραφική εταιρεία της Δέσποινας Βανδύ που έλεγε ότι για όλους εσάς που αναφερθήκατε στην υγεία και της Δέσποινας και με ενδιαφέρον και τα λοιπά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας πούμε ότι η Δέσποινα ξεκινάει ξανά τις εμφανίσεις της, είναι μια χαρά και ξανά είναι κοντά στον κόσμο της. Οπότε εμείς ήμασταν εκεί, κάναμε και εμείς ένα βίντεο, μας μίλησε η Δέσποινα. Βεβαίως. Ήταν εκεί λοιπόν ο Χρήστος ο Βαρθαλίτης την Παρασκευή το βράδυ. Η Δέσποινα μετά από 15 μέρες απουσίας επέστρεψε με μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι πολύ καλά στην υγεία της και η ίδια περιέγραψε ότι αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή που επιστρέφω στο Vox είναι σαν να κάνω μια δεύτερη πρεμιέρα. Είναι μια δεύτερη πρεμιέρα για μένα αυτή. Να δούμε τι μας είπε η Δέσποινα. Φυσικά. Και περαστικά να τις πούμε. Και με τρομερή λαχτάρα για να ξανατραγουδήσει εμφανίστηκε στην πίστα και πάλι η Δέσποινα Βανδύ την Παρασκευή το βράδυ μετά την περιπέτεια της υγείας της που την κράτησε 2 εβδομάδες μακριά από τους θαυμαστές και τη δουλειά της. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που την επομένη δεν κατάφερα να... Δεν μ' άφησαν δηλαδή από το νοσοκομείο να φύγω, γιατί ήταν μια πολύ ξεχωριστή, είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα του χρόνου. Η πρώτη νύχτα κάθε καινούργιας χρονιάς, όταν κάποιος επιλέγει να έρθει να διασκεδάσει μαζί σου, είναι πολύ τιμητικό. Η Δέσποινα Βανδύ την παραμονή της πρωτοχρονιάς ένιωσε πόνους στο θώρακα, έβγαλε όμως το πρώτο της πρόγραμμα και έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με λίμωξη του αναπνευστικού. Εκείνο το βράδυ την αντικατέστησε η Πέγγι Ζήνα, η ίδια έμεινε στο σπίτι για μέρες για να ξεπεράσει την πνευμονία και σήμερα μας περιγράφει πώς ένιωθε πάνω στην πίστα λίγο πριν την εγκαταλείψουν οι δυνάμεις της. Ότι θα γίνω ρεζίλη. Ότι θα πέσω στη σκηνή επάνω και θα γίνω ρεζίλη και σκεφτόμουν όλα αυτά τα βιντεάκια που θα παίζουν μετά, γι' αυτό σταμάτησα και μίλησα στον κόσμο. Τραγουδούσα, ήμουν διακοροτική περισσότερο, δεν μπορούσα να τραγουδήσω γιατί πονούσα πραγματικά, αλλά εντάξει, είσαι επαγγελματίας, πηγαίνεις μέχρι εκεί που μπορείς να πας. Της αντικατέστησε η Πέγγι Ζήνα εκείνο το βράδυ, γι' αυτό είναι η απόλυτη συναδελφικότητα. Το βρήκα πολύ καλή ιδέα. Με την Μπέκη είμαστε μία πόρτα ούτως ή άλλως και της το ζήτησα και εγώ ως χάρη αν μπορούσε να το κάνει για να απολαύσει έτσι ένα πιο πλούσιο πρόγραμμα ο κόσμος. Δέσποινα, τα παιδάκια σου ανησυχήσανε με αυτή την περιπέτεια της υγείας σου? Εντάξει, ανησυχήσανε. Ο γιος μου είναι ακόμη πολύ μικρός.
Η Μελίνα μετά τα πρώτα 2-3 24 ώρα ερχόταν και μου έκανε παρέα. Μου είπε, όταν γύρισα στο σπίτι, μαμά, ήρθες και γέμισε με λάμψη το σπίτι μας. Στο πρώτο τραπέζι βρέθηκε ο Θάνος Πετρέλης με τη γυναίκα του για να στηρίξει την επιστροφή της καλής του φίλης. Να σου πω την αλήθεια, όταν το άκουσα δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο σοβαρό. Δηλαδή άκουσα ότι αρρώστησε η Δέσποινα, λέω μπορεί να είναι κάποιο κρύωμα, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Η Δέσποινα νομίζω έχει περάσει αρκετές φορές, όχι ίσως το συγκεκριμένο, αλλά ανάλογες δυσκολίες, όπως όλοι οι καλλιτέχνες που μπορεί να είναι άρρωστοι, μπορεί να είναι όχι σε καλές μέρες, αλλά νομίζω είναι τόσο επαγγελματίας που πια αυτά τα έχει τα περισσότερα θέλει. Δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, μηνύματα, ήταν πολύ όμορφο. Ούτε όταν γέννησα τα παιδιά μου νομίζω τόσα μηνύματα δεν είχα πάρει. Πολύ γλυκό. Απλά βαρέθηκα, ρε παιδιά. 15 μέρες ασόκλειστη, δηλαδή ελευθερία. Φεύγοντας, χαιρετώντας την προϊσταμένη, γιατρούς, νοσοκόμες, όλο τον κόσμο πια, γιατί είχα μείνει σχεδόν 6 μέρες μέσα. Μου λένε, τι να σας ευχηθούμε τώρα, κυρία Βανδύ. Λέω, να μου ευχηθείτε του χρόνου να έρθετε εσείς να κάνετε πρωτοχρονιά σε μένα και όχι εγώ ξανά σε εσάς. Πολύ ωραία, μπράβο Δέσποινα, περαστικά και καλώς επέστρεψες ξανά στον κόσμο που σε περιμένει. Εδώ σε περιμένουν και στη δικιά μου κουβή, θέλω να σου πω έτσι. Έρχονται τα email, όπως π.χ. εδώ η Μένη Γρηγοριάδου που λέει: Είμαι από την Κομωτινή, σου έχω στείλει πολλά email και ελπίζω και αυτό να φτάσει κάποια στιγμή στα χέρια σου. Μας είχες υποσχεθεί πως θα φέρεις την εκπομπή τη φίλη σου τη Δέσποινα για να μας φτιάξει και το τέλειο ψωμί. Γιατί το ψωμί έχει μείνει στην ιστορία από τότε που το είχα πει πριν από 3 χρόνια. Σε παρακαλώ πολύ, Ελενάκη. Στα παιδάκια μου αρέσει πολύ το ζυμωτό ψωμί και προσπαθώ να τα ευχαριστήσω. Βλέπεις η καιρή είναι δύσκολη, δεν συμφέρει να αγοράσει ψωμί. Ελπίζω να μπορέσει να φέρει τη Δέσποινα στην εκπομπή. Περιμένω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί την Παρασκευή αυτό. Και εγώ περιμένω. Περιμένω Δέσποινα μαζί με τη Μένη. Περιμένω. Που έλεγε και ο Νίκος Καρβέλας σε ένα τραγούδι παλαιότερο. Λοιπόν, αυτά με τη Δέσποινα και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, λίγο να θυμίσουμε γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα στην αστρολογική μας στήλη. Λοιπόν, εάν θυμάστε, πριν κανένα χρόνο είχαμε κάνει ένα θέμα, ποιο είναι το ζώδιο της σχέσης σας. Της σχέσης σας, του γάμου σας, δεν έχει σημασία. Αυτό εμείς το παίρνουμε σαν σχέση. Δηλαδή, τι είναι σχέση? Σχέση είναι όταν εμείς οι δύο άνθρωποι είμαστε μαζί, ναι, είτε ένα μήνα, είτε 10 χρόνια, είτε 3. Αν είναι 50, δεν με νοιάζει και πολύ να το πω, θα πάει σχέση μα. Γιατί λίγο με νοιάζει να μην πονάει το κορμί μου, λίγο να μην ανέβει το ζαχαρό μου, πίεσή μου. Οπότε εκεί λίγο. Δεν με νοιάζει για να έχουμε και λίγο γκρίνια. Γκρίνια έχουν κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι από μια ηλικία και μετά. Καταρχήν γκρινιάζουν και μόνοι τους για τον εαυτό τους. Διότι πονάει το ένα, πονάει το άλλο. Ναι. Ξέρεις, υπάρχει γκρινιά. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν, σας είχαμε πει πώς μπορείτε να βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας δίνοντας τις δύο ημερομηνίες. Δηλαδή, τη δικιά σας ημερομηνία γέννησης, δεν μας ενδιαφέρει η ώρα, και την ημερομηνία γέννησης του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Που είστε μαζί, όχι σας ενδιαφέρει και δεν τα έχετε. Να τα έχετε. Να τα έχετε, να είστε παντρεμένοι, δεν έχει σημασία. Δίνοντας λοιπόν αυτές τις δύο ημερομηνίες τότε, είχαμε βρει το ζώδιο της σχέσης και σας είχαμε πει τι σημαίνει αυτό. Πώς είναι περίπου η σχέση σας σήμερα. Εάν δεν το έχετε ή αν το έχετε χάσει ή δεν θυμάστε τελικά τη ζωδινή σχέση σας, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο 19.000 γράφοντας love και no. Την ημερομηνία γέννησή σας, ολόκληρη τη βλέπετε, για 14 Μαΐου του 1985 γράφετε 14-05-1985 και no και δίπλα βάζετε την ημερομηνία του συντρόφου σας, του άντρα σας, του ανθρώπου που είσαστε μαζί. Βλέπετε λοιπόν το ζώδιο της σχέσης και σήμερα με αυτό τι κάνουμε, Άση? Καταρχήν να πούμε, Ελένη, ότι μέσα σε ένα χρόνο που είχαμε κάνει το θέμα, πολλά έχουν αλλάξει. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να είχαν κάνει το ζώδιο της σχέσης τους τότε, αλλά να είναι σε μια άλλη σχέση τώρα. Α, σωστό. Παίζει και αυτό. Ναι, ναι, έχει. Λοιπόν, δίκιο. Αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια. Μαθαίνετε λοιπόν ποιο είναι το ζώδιο της σχέσης και σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι να θυμίσουμε καταρχήν τι σημαίνει αυτό για όσους μπορεί να το είχαν δει και τότε, να το γνωρίσουμε σε όσους δεν το είχαν δει και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα να κάνουμε προβλέψεις για την καινούργια χρονιά, για το 2011, πάνω σε αυτό το ζώδιο. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί η σχέση αυτή, ο δεσμός σας αυτός μέσα στο 2011, αν έχει προοπτικές να επισημοποιηθεί, να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό ή αν μπορεί να κινδυνεύσει, να υπάρχουν προβλήματα, σε ποιες περιόδους μέσα στη χρονιά πρέπει να προσέξετε. Τέτοιου τύπου πράγματα θα πούμε σήμερα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι, γιατί θα το ξεκινήσουμε νωρίς, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό το θέμα θέλει χρόνο. Και πάω λοιπόν. Περίμενε, Ελένη μου. Τίποτα δεν θέλω από σένα. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο email.
Το στέλνει η Δέσποινα Γεωργουσοπούλου από τη Λαμία. Καλημέρα, Ελένη, και σε όλη την παρέα. Σας ακούω που λέτε για τον Απόστολο Γκλέτσο και τα διόδια. Και λέει λοιπόν εδώ η Δέσποινα: πολύ καλά έκανε και άνοιξε εκεί το δρόμο, γιατί οι εταιρείες με τα διόδια είναι πολύ συμφεροντολόγιες. Θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει τα διόδια 100 μέτρα πιο κάτω από εκεί που είναι και έτσι να είναι σε λειτουργία ο παράδρομος που προϋπήρχε. Όμως έτσι δεν θα έπαιρναν τα λεφτά του Κοσμάκη που πάει στη Γλύφα για μπάνιο, ούτε των αγροτών που πάνε στα χωράφια τους. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν σπίτια πριν τα διόδια που πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι για να πάνε σπίτι τους, Ελένη, το πιστεύεις? Καλά τους έκανε. Μας έχουν γεμίσει διόδια τη φτιότητα, Ελένη. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε από τη Λαμία. Για να πάμε Καμένα Βούρλα πληρώνουμε διόδια. Για να πάμε Γλύφα πληρώνουμε διόδια. Πού θα πάει αυτό? Έχουν ετοιμάσει διόδια στο Μπράλο 10 χιλιόμετρα από τη Λαμία, στην Αγία Παρασκευή 5 χιλιόμετρα από τη Λαμία. Πού όλο θα δούμε να ξεπτρώνουν πια? Και το πιο σημαντικό, ο δρόμος είναι ο ίδιος. Δεν τον έχουν φτιάξει. Και αυτά μου τα βάζει με πολύ μεγάλα γράμματα. Και το σπουδαιότερο, ότι ο δρόμος είναι ίδιος, δεν τον έχουν φτιάξει. Έξω από τη Λαμία είναι η ίδια παλιά εθνική οδός. Δέσποινα Γεωργουσοπούλου από τη Λαμία. Και να πούμε, Ελένη, απόλυτο δίκιο. Πάρα πολύ συχνά. Για πες μας. Μου κάνει εντύπωση, καταρχήν, πόσο κακή είναι η δρόμη, πόσες φορές σταματάω να πληρώσω. Ξέρεις τι πληρώνεις για να πας στη Λαμία ή στο Βόλο? Μα έβλεπα χθες, Ελένη, ρεπορτάζ, πλέον 3 στους 10 δεν τα πληρώνουν τα διόδια. Κατεβαίνουν, σπρώχνουν μπάρα, ανεβαίνει μπάρα, φεύγουν. Και τα Σαββατοκύριακα 6 στους 10 δεν πληρώνουν διόδια. Δηλαδή είναι ένα κίνημα που όσο πάει και γιγαντώνεται. Εγώ νομίζω ότι σε λίγο καιρό δεν πληρώνει κανένας. Και από εκεί και πέρα θα ψάξει το κράτος να βρει μια λύση. Ή να ρίξει το αντίτιμο που είναι πλέον πανάκριβο, μα ακόμα και να φτιάξει τους δρόμους, ρε Χριστίνα μου. Να τα βάλει σωστά. 2,60 το διόδιο για να πας μια απόσταση 50 χιλιόμετρα. Στην Αττική εδώ δεν γκρινιάζει κανένας που τέλος πάντων. Μην βιάζεσαι, περίμενε. Τώρα ξεκίνησε με τον Απόστολο που βγήκε μπροστά. Ο άνθρωπος δηλαδή, μιλάμε, έχει κάνει πολλή δουλειά στο κομμάτι διοδίων και κέρδισε και 1000 κάρτες για τους ανθρώπους που είναι στο Δήμο του, που θα περνάνε δωρεάν. Και έδωσε και μια συνέντευξη που τα λέει και πολύ ωραία, Ελένη, ο Απόστολος. Και αυτές οι κάρτες γιατί δεν είχαν δοθεί από πριν? Είχαν δοθεί, αλλά έληξαν και δεν ανανεώθηκαν. Γιατί δεν ανανεώθηκαν, λόγω. Δεν ξέρει κανείς. Λόγω. Ναι. Ναι. Μπορεί και να τις ανανέωναν. Απλά δεν υπήρξε κάτι νεότερο. Γιατί τέλειωσε ο χρόνος. Μπορεί και να ανανεώνονταν. Α πούμε, ξέρω εγώ, λόγω γραφειοκρατίας μπορεί να έρχονται το Φλεβάρι. Αυτό λέμε. Σημαίνει, και λένε οι άνθρωποι, 2 μήνες εγώ δεν έχω να πληρώσω. Σηκώνω την μπάρα και περνάω. Και τελείωσε το θέμα. Και η αλήθεια είναι πως πραγματικά βλέπω τους ανθρώπους αυτούς που σηκώνουν τις μπάρες και περνάνε. Γιατί δεν το κάνουμε όλοι? Εσύ θέλω εδώ εσένα το κάνεις αυτό. Σου ταιριάζει πάρα πολύ στο στυλ. Εγώ είδα και ανθρώπους που δεν έχουν τη σωματική ρόμη και τη δύναμη, ρε παιδί μου, που λες, εντάξει, ένας άντρας Ρωμανίας. Δεν είναι θέμα, δεν είναι ρόμης. Αυτό είναι το θέμα, είναι θέμα αγανάκτησης. Ακριβώς, γιατί βλέπα και κορίτσια μικροκαμωμένα να περνάνε και να ανοίγουν τις μπάρες και να περνάνε. Έτσι ανοίγουν εύκολα. Βρε, αν πάω Λάρισα, Ελένη, δεν θα πληρώσω τίποτα. Σου μιλάω, θα κατέβω, θα τις ανοίξω όλες. Λοιπόν, να επανέλθουμε. Απόστολο είπε: δεν θα με ξαναδείτε στο πρώτο θέμα σε σύριαλ ποτέ. Γιατί? Δεν θέλει. Ενδεχομένως να κάνει ένα θέατρο μετά τα 50. Μένει μόνιμα στη Σιλίδα, αλλά στο πατρικό του, με μπαμπά και μαμά. Και λέει ότι αυτό είναι πολύ καλό, γιατί τα βρίσκω όλα σιδερωμένα. Τρώω σπιτικό φαγητάκι. Περνάω υπέροχα. Είναι ετοιμός να πάει και στο δικό του σπίτι, το οποίο ετοιμάζει. Λέει επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία γυναίκα στη ζωή του. Είναι ανοιχτός. Αλλά είναι πολύ ερωτευμένος με αυτό που κάνει τώρα και με τους αγώνες που δίνει. Τώρα, ο Απόστολος είναι ένας προτασμένος άνθρωπος από σχέσεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν του λείψαν στη ζωή του. Ναι, ρε Λένη. Και τα πάθη και τα έντονα. Και, ναι, αλλά να πούμε και εγώ αυτό το αναγνωρίζω σαν Απόστολο. Ποτέ δεν διαφήμισε καμία σχέση. Πάντα τη μάθαιναν τη σχέση, είτε επειδή θα κυκλοφορούσε λίγο, είτε επειδή θα τους είδαν κάπου μαζί. Ποτέ δεν φωτογραφήθηκε με καμία σχέση ο Απόστολος. Πάντα τιμούσε τις κοπέλες που ήταν δίπλα του. Όχι, του το αναγνωρίζω, αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, και λέγοντας αυτό, είχαμε ετοιμάσει ένα θέμα Γιάννης Χατζηγεωργίου, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Με τη ζωή και την επαγγελματική του Απόστολου, αλλά και με τις γυναίκες που πέρασαν, τον σημάδεψαν. Βέβαια τώρα η μόνη που τον έχει σημαδέψει είναι η κόρη του, όπως έχει πει. Η Βαλίσια. Θέλετε να το δούμε λίγο? Πρέπει να σας πω, και νομίζω σας το έχω ξαναπεί, ότι παλαιότερα τον παιδί είχε ένα βόλτα στην Κηφισιά με την κόρη του. Δηλαδή τύχαινε να είμαι στην Κηφισιά και τον έβλεπα πηγαίνει βόλτα με την κόρη του, χαζεύανε, προχωράγανε, τα λέγανε. Πολύ ωραία. Δηλαδή έχει πολύ ωραία σχέση με τη μικρή. Και το λέω αυτό γιατί είναι κοριτσάκι, είναι μικρό κορίτσι. Είναι πιο δύσκολο. Ναι. Σαφέστατα. Λοιπόν, τι είπες ότι βίντεο είναι αυτό? Είπες Γιάννης Χατζηγεωργίου, που δεν είναι φέτος στην εκπομπή. Ήταν μαζί μας μέχρι πέρσι και για πολλά χρόνια και μας λείπει. Γεια σου, Γιάννη μου. Τα φιλιά μας. Και είχε περιπεί. Είναι λοιπόν ένα βίντεο αυτό από το παρελθόν. Βέβαια. Η ζωή του Απόστολου και οι γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή. Αν τις είχατε βάλει όλες μέσα, πρέπει να πω να αποχαιρετήσω τώρα τον κόσμο. Να πω ραντεβού αύριο. Δείτε το βίντεο, θα κλείσει η εκπομπή. Όχι. Πιο γνωστή. Λιτά και ωραία περνάνε. Οκ. Πάμε.
Ο Απόστολος Γκλέτσος γεννήθηκε στο Βόλο και μεγάλωσε στα Χανιά από μεσοαστική οικογένεια. Ο Απόστολος πρώτα έγινε στάρ και μετά ηθοποιός ή όλα τα άλλα που ακολούθησαν. Ωστόσο υπάρχει ένα παράδοξο στην περίπτωση του Απόστολου. Ο ίδιος έχει κάνει τα πάντα προκειμένου να ακυρώσει το μύθο του. Έχει τσακωθεί με παραγωγούς, έχει φύγει από δουλειές, έχει αργήσει σε συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις, έχει επιτεθεί σε κάμερα μεν, παπαράτσι, στον οδηγό ενός λεωφορείου που του ζήτησε να ξεπαρκάρει τον τζιπ του από την αφετηρία επειδή πολύ απλά εμπόδιζε. Έχει δηλώσει όμως πως είναι ένα λαϊκό παιδί που απευθύνεται σε λαϊκούς ανθρώπους, πως αγαπάει την οικογένεια, πως δεν θέλει να κάνει άλλο παιδί γιατί θα ζηλεύει η κόρη του, πως ζηλεύει τη δόξα του Κολοκοτρώνη, του Βελοχιώτη, του Μπελογιάννη και του Παύλου Μελά. Α, ναι, και πως τον εμπνέει η Αλέκα Παπαρίγα. Ο Απόστολος, ό,τι και αν έπαιξε στο θέατρο, δράμα, musical, κωμωδία, κλασικό ρεπερτόριο, είναι πάντα πολύς για να τον αγνοήσεις. Αυτό λένε οι δήμονες του χώρου, από τον Γιωργουσόπουλο μέχρι τον Φασουλή και τον Μανουσάκη. Και το χειρότερο, σου δίνει την εντύπωση πως οι ρόλοι, μερικοί καλοί, μερικοί κακοί, μερικοί απλώς αδιάφοροι, είναι μόνο ένα πρόσχημα για να τα παίρνει ακριβώς επειδή τα φέρνει. Ηθοποιός είναι απλά, δήλωνε ο ίδιος σε μια παλιά συνέντευξή του στο Downtown, μια ωραία απασχόληση την οποία δεν μπορώ καν να ονομάσω δουλειά. Αν τη δει κανείς έτσι, κάπου χαλάει το πράγμα. Και αλλού, ό,τι και αν έκανα, θα το έκανα καλά. Και καλός υδραυλικός θα μπορούσα να ήμουν και μανάβης και οδοκαθαριστής. Στην πιάτσα, ιδίως στην τηλεοπτική πιάτσα, είναι από τους λίγους ζεν πρεμιέ που μπορεί να καφιέται πως έχει στην τσέπη του μερικές από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες. Τμήμα Ηθών, Ψήθυρη Καρδιά, Σύνορα Αγάπης, Αέρινες Σιωπές, Σοφία Ορθή και πολλά άλλα. Το αιώνιο σύγχρονο ελληνικό πρόσωπο ανδρικής γοητείας δεν θα μπορούσε παρά να έχει και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτικές σχέσεις, μοιραίες για κάποιους. Τα μίντια κατέγραψαν πως οι ωραιότερες και οι πιο σεξι γυναίκες της ελληνικής showbiz πέρασαν από τη ζωή και το κρεβάτι του Απόστολου Γκλέτσου. Μερικές έμειναν χρόνια, μερικές λίγους μήνες. Το σενάριο ήταν πάντα το ίδιο. Μεγάλο πάθος, γρήγορη συγκατοίκηση, σκηνές υλοτυπίας, υποσχέσεις αιώνιας αγάπης, ευνίδιο τέλος. Φυσικά, τις ερωτεύτηκε όλες, από τη Βερόνικα Αργέντζη ως τη Λίτσα Γιαγκούση. Η Μιμήν Ντενίση, λέγεται, γοητεύτηκε από το πάθος του. Με την Αταλία Γερμανού γνωρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 1996 όταν παρουσίαζαν μαζί τα βραβεία Popcorn. Εκείνος είχε μόλις χωρίσει από την Μιμή και εκείνη από τον Θάνο Καλλύρη. Κάποια στιγμή του είπε: «Πρέπει να καταλάβεις, Απόστολε, πως ο Θάνος ήταν η γρήπη και εσύ η ασπιρίνη». «Εγώ δεν είμαι ασπιρίνη, είμαι εντετρεξίλ των 1200», ήρθε η απάντηση του Απόστολου. Χώρισαν τελικά μετά από μια συνηθισμένη για τον Απόστολο σκηνή ζηλοτυπίας. Με την Άννα Βύση γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 97, λίγο πριν από τις εμφανίσεις της στο Ρίμπας. Πολύ γρήγορα έμειναν μαζί στην Εκάλη και αργότερα μετακόμισαν σε ένα σπίτι στη Γλυφάδα. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας που κράτησε μόλις 4 μήνες. Και ύστερα ήρθε ο γάμος. Σχεδόν 5 μήνες μετά και από αυτόν τον χωρισμό, τον Αύγουστο του 1998, ο γόης του ελληνικού Star System παντρεύτηκε τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Στο γλέντι που ακολούθησε στο Πόρτο Ράφτη, παρουσία 500 καλεσμένων, ο Απόστολος άδειασε ένα όπλο στον αέρα, προκαλώντας τη μήνυ ενός ανακριτή που του έκανε μήνυση για άσκοπη οπλοχρησία. Αυτή η δικαστική περιπέτεια περιέργως θα κρατούσε περισσότερο και από τον ίδιο το γάμο. Ένα μήνα μετά τις μπαλωθιές στο Πορτοράφτη, ο κύριος Τεστοστερώνη έκανε την έκπληξη. Ανακοίνωσε το διαζύγιο του, ζητώντας δημοσίως συγγνώμη από τους γονείς της νύφης και λέγοντας πως λειτουργήσε επιπόλαια, επειδή δεν υπολόγισε τη μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μετά την Μαρία Ελένη, σειρά είχε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Ο δεσμός τους εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 99. Ερωτεύτηκαν παράφορα, έμειναν μαζί στο ρετυρέ του Απόστολου στα Εξάρχεια, συζήτησαν για γάμο και χώρισαν το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου.
Με τη Μαρία Μαγκίνα είχαν πρώτο συναντηθεί στα πλατό των Ψιθύρων, όταν εκείνη ήταν υπεύθυνη ενδυματολόγος της σειράς. Ξανασυναντήθηκαν το 2001 όταν συνεργάστηκαν στο σύριαλ του Star «Άγιο είχαμε». Φλερτάραν, ερωτεύτηκαν, αυτή τη φορά ήταν ο Απόστολος που μετακόμισε στο σπίτι της Μαρίας στο Καστρί, έκαναν σχέδια γάμου. Το μωρό τους, που γεννήθηκε το 2002, δεν κατάφερε να αλλάξει στα τυπικά μόνο τον Απόστολο. Στην ουσία όμως, του άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία της ζωής του. Η Βαλίσια, βαφτισμένη Βασιλική Παρασκευή από το όνομα της μάνας του και της προστάτηδας Αγίας του, κατά κοινή ομολογία τον έχει δεμένο πάνω της. Κανονικά έπρεπε να είχατε αφήσει το απόσπασμα από την εκπομπή εκείνη που είχαμε κάνει, που είχε έρθει ο Απόστολος και ρίξει αυτή τη ζεμπεκιά τη φοβερή που το πάει. Πολύ. Πάει πολύ, δεν πάει σε όλους το ζεμπέκιγο. Καλό είναι όσοι δεν μπορούν, δεν το έχουν, μην το χορεύουν. Να αφήστε έτσι. Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε Απόστολε. Πολλά φιλιά, να σε καλά. Εμείς εδώ σε αγαπάμε πάντα. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, μου είπε και εσύ από πάνω, μ' αρέσει. Έβλεπα σήμερα στο εξώφυλλο τη Εσπρέσο. Τατιάνα Στεφανίδου, με θέμα ότι της έγινε πρόταση να συμμετέχει να χορευτικά στο Dancing with the Stars των Αντένα, που ξεκινάει σε λίγο καιρό. Τη βρήκα πολύ ιντρικαδόρικη, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πραγματικά νομίζω πως αν θα γίνει, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις δύο πλευρές. Δηλαδή αυτό θα είναι μια συμφωνία που αν κλειστεί πραγματικά και οι δύο πλευρές θα είναι κερδισμένες. Γιατί χορεύει και ωραία η Τατιάνα. Γι' αυτό. Τατιάνα έχει σπουδάσει χορό. Ναι. Είναι χορεύτρια. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι όμως θέμα αυτό, και να μην είχε σπουδάσει χορό και να μην είχε σχέση με το χορό, πάλι το βρίσκω τρικαδόρικο. Δηλαδή από ένα μαγαζί, εννοώ από ένα σταθμό που έχει μόλις χωρίσει πριν από 5 μήνες, 4, 3. Να σε καλέσει να συμμετάσχει σε μια εκπομπή η οποία έδειξε ότι όσοι είχαν παρουσιαστεί την προηγούμενη σεζόν και είχαν παίξει, όλοι πήρανε πολύ μεγάλη προβολή, τους πήγε πολύ καλά το όλο θέμα. Το βρίσκω πολύ, πολύ έξυπνο, λέει, και θα συζητηθεί και θα είναι πολύ ωραίο και βεβαίως θα ευνοηθεί πάρα πολύ και το dancing, γιατί η Τατιάνα είναι η Τατιάνα. Και όσο να είναι, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπει μια πολύ ωραία γυναίκα που επαγγέλλεται δημοσιογράφος να χορεύει φανταστικά στο πρόγραμμά σου. Και να ανήκει στο δυναμικό άλλου καναλιού. Μωρέ πολύ. Μωρέ πολύ. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και αν ισχύει, αλλά μακάρι να γίνει. Όπως ακριβώς τα είπες, Ελένη μου, είναι αποκλειστικό σήμερα το ρεπορτάζ στην Εσπρέσο. Το υπογράφει ο Γρηγόρης Μελάς και λέει ότι μπορεί κάποιος τέλεχος υψηλόβαθμο του Αντένα να μην την έχει καλέσει ακόμα στο τηλέφωνο. Αλλά ήδη τα ονόματα που έχουν πέσει από την εταιρεία παραγωγής και έχει εγκρίνει ο Αντένα ως κανάλι. Και ανάμεσα φυσικά σε αυτά τα ονόματα δεν έχουν όλοι, να πούμε, την ίδια λάμψη. Γιατί εδώ το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει A-list, υπάρχει B-list, άρα στα A-list ονόματα, στα πρωτοκλασάτα, βρίσκεται και το όνομα της Τατιάνας Στεφανίδου. Εγώ πάντως, αν ήμουν η Τατιάνα, θα το έκανα. Αλήθεια. Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι καλό στον Αντένα θα κάνει, κυρίως και όχι στην Τατιάνα. Εγώ νομίζω πως θα είναι 50-50 το καλό. 50-50 θα είναι σίγουρα. Δεν, ρε παιδιά, έτσι όπως χωρίσαν, είναι δυνατόν. Πώς χωρίσανε δηλαδή. Τελευταία στιγμή. Τους είδες να μην ξαναμιλάνε. Όχι, ξαναμιλάνε και μου κάνει εντύπωση και αυτό. Αλλά τελευταία στιγμή μένεις χωρίς δουλειά και πας Αμερική και το ψάχνεις και βρίσκεις κανάλι και τώρα. Όχι, το σκεφτόταν στην Αμερική. Γιατί δεν είπε στην Αμερική. Θα πηγαίνανε κάπου οι άνθρωποι διακοπές. Το σκεφτότανε. Και τώρα μπορείς να πας σε ένα πρόγραμμα του καναλιού που ουσιαστικά σε έδιωξε να χορεύεις και να συμμετέχεις. Εγώ, καταρχήν, μην χρησιμοποιείς εκφράσεις που δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε η ίδια η Τατιάνα. Εγώ δεν είχα διαβάσει κάπου να λέει με διώξανε. Είπανε με ενημερώσανε πολύ αργά ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή. Και συνήθως αυτές οι συνεργασίες και οι σχέσεις αλλάζουν. Βρε, ναι, ρε, παιδιά. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που. Γιατί θα έχει πίκρα, δεν μπορεί εγώ, να μην έχει. Μπορεί, εγώ απλά θα σου θυμίσω, γιατί εντάξει, γίνονται πολλά στο χώρο της τηλεόρασης. Ότι κάλεσε η κυρία Γκαγκάκη. Στην πρώτη της εκπομπή. Ναι, εντάξει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και με τα λόγια εκτίμηση που μίλησε η κυρία Γκαγκάκη στο πρώτο link που έκανε στην πρώτη της εκπομπή στο Star. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εμένα, αν θυμάσαι καλά, το είχαμε σχολιάσει και εδώ. Σαν να μην έγινε τίποτα, είχαμε πει τότε. Δηλαδή, σαν να μην υπήρξε, ρε παιδί μου, αυτό το διαζύγιο και τα πράγματα ήταν πολύ βελούδινα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι λέγαμε ότι πώς γίνεται, έχει φύγει αυτό και βγαίνει η κυρία Γκαγκάκη και ότι την εκτιμάμε την Τατιάνα στο πρόσωπό της. Είδαμε μια πάρα πολύ καλή δημοσιογράφο. Καλά, η κυρία Γκαγκάκη είναι και άνθρωπος. Νομίζω ότι μπορεί να έχει προσωπική σχέση με τον καθένα διαφορετική. Χριστίνα, δεν είναι, όταν δηλαδή, βγαίνει ως διευθύντρια και δημοσίων σχέσεων σε ένα κανάλι και μιλά. Με την Κατερίνα μπορεί να έχει πολύ καλή σχέση. Έρχεται το πρόσωπο προσωπικότητα Κατερίνα Γκαγκάκη έρχεται σε δεύτερη μοίρα και σε δεύτερο ρόλο. Πάνω απ' όλα είναι η διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Αντένα. Σκέψου ότι βγήκε σε μια εκπομπή σε ένα άλλο κανάλι και μιλήσε για αυτό. Βελούδινα, μπορεί να υπάρχει και το έτσι και το γιουβέτσι. Πάντως, εγώ συμφωνώ με την Ελένη. Γιατί θα κάνει δύσκολα στο μυαλό σου. Παιδιά, μην μένετε σε αυτές τις ταμπέλες. Έφυγε, δεν θα ξανά.
η Τατιάνα δούλευε στον Αντένα, έφυγε, ήρθε στο Sky, έφυγε, πήγε στο Alter, ξαναγύρισε στον Αντένα. Ναι. Έφυγε, πήγε στο Star, μπορεί αύριο μεθαύριο να ξαναγυρίσει στον Αντένα. Και Μανολίδη το ίδιο δεν κάνει. Τα κανάλια δεν είναι και πέρα πολλά σε αυτή τη χώρα. Σωστά τι να μιλάς. Τώρα. Άρα εγώ, μην τα κάνετε τόσο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάντως σε ένα πράγμα. Συμφωνώ στο γεγονός ότι δεν θα κάνει καλό μόνο στον Αντένα, νομίζω ότι θα κάνει καλό και στην ίδια, γιατί αυτό που έγινε με το dancing πέρυσι, δηλαδή να βλέπουμε ξαφνικά ανθρώπους να συζητιούνται στο maximum, να αποκτούν τη δημοσιότητα που δεν είχαν ποτέ φανταστεί. Και ηθοποιοί, και εντάξει, ας μην επεκταθούμε. Να μην επεκταθούμε. Ήταν πρωτοφανές. Ήταν πρωτοφανές. Καλό είναι πάντως να κερδίσει. Αν πάει. Θα κερδίσει σίγουρα. Σίγουρα. Και ο Αντένα. Ναι. Νομίζω και ήδη αυτό που λέω. Θα κερδίσει το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι. Μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε. Να σα πω την αλήθεια, εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάνει και σκέψει έτσι και ανάποδε, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Στον Αντένα που το σκέφτηκε. Ε, στον Αντένα. Φαντάζομαι ότι. Δεν το σκέφτηκε άραγε. Δεν δουλεύει ένα στον Αντένα. Οι πάνω-πάνω θέσει είναι αρκετέ. Γι' αυτό και ρωτάω. Δεν έχω πληροφορήσει, μήπως έχεις εσύ καλύτερη. Ο Γρηγόρης δεν έχεις και ένα κονέ με το Λεβέντη. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον έχασες και αυτό το κονέ. Πάει και ο Λεβέντης. Πάει και ο Λεβέντης. Καλός μου, γλυκούλη μου, τι καλός που είναι. Τι κρίμα που έφυγε από την Ελλάδα γενικότερα. Θέλω από τον Αντένα γιατί εμείς δεν τον είχαμε. Για καλό πάει. Πάντως, για να μην μας λένε ότι δεν τα λέμε όλα, τα λέμε όλα λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή και θα πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εσπρέσο και σύμφωνα με τον κύριο Μελά, λένε ότι ίσως κάνει λίγο τζιζ η στιγμή που η κυρία Στεφανίδου θα συναντήσει τον κύριο Λάτσιο. Γιατί? Γιατί λέει ότι υπήρξε. Καλά, δεν πήγανε και φάγανε, λέει, μετά από το. Μετά την αλλαγή στέγη, όταν πήγε η Τατιάνα στο Σκάρ, δεν τα είχαμε διαβάσει στα περιοδικά ότι πήγανε και φάγανε όλοι μαζί. Νομίζω. Δεν θέλω να πω τώρα και άλλα ονόματα γιατί μπορεί να κάνω λάθος τα ονόματα. Βεβαίως. Και με άλλα πρόσωπα του Αντένα. Τι άμορε. Τι α, η δουλειά είναι δουλειά. Άντε. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Αυτά κάνουν και μετά σε βγάζουν και για ένα πιάτο φαΐ. Πάμε καλά, δεν πειράζει. Θα μου και σκληρώνει το Θοδωρή, έχει θέμα σήμερα, έτσι. Χρυσέ φέρε, ε. Πώ είσαι. Κοίτα πώ δίθηκε. Πού το πήρε. Χρυσέ φέρε λοιπόν έχει. Ναι, ναι, χρυσέ φέρε. Χρυσέ φέρε. Με την πλούσια χρυσέ φέρε και φέτο, το οποίο το είχα γενικά το μυαλό μου έχει φύγει τις τελευταίες μέρες από την μαλθακότητα των γιορτών και έμαθα ότι δίνονται και δόθηκαν σήμερα το πρωί. Τυχώς παρακολούθησα γενικά τι έγινε. Αυτό είναι ο Ρίκι Τζερβέ. Συγγνώμη, απλά είπα ότι έχεις χρυσές σφαίρες. Ναι, είναι ώρα για διαφημίσεις, δεν έχω προλάβει. Ότι κάνανε και πλάκα στις χρυσές σφαίρες γιατί φέτος υπήρχε και ένα σκάνδαλο δωροδοκίας. Ωραία, δωροδοκίας. Αλλά είναι και 27 και 27 διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, οι χρυσές σφαίρες. Αλλά και ο Ανδρέας με όλες του τις ζύμες, τα πράγματα κάνει πίτσα σήμερα ο Ανδρέας. Πίτσα Πίλσμπουργκ. Με έτοιμο την, το φύλλο, πώς το λένε, το ζυμάρι από κάτω, από την Πίλσμπουρι. Διαφημίσεις.